Και ο αρμόδιος πρόσωπος Κωστής Χατζηδάκης λέει ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή αυτής της διάταξης από τα ταξί. Έχουμε εξέλιξη με τον Φρέντι Μπελέρη, τον γαλάζιο ευρωβουλευτή που είχε πάρει άδεια από το καθεστώς Ράμα να βγει από τις φυλακές για να είναι παρόν στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Ευρωκοινοβουλίου. Η Αναστασία Αργυριάδη θα μας ενημερώσει. Αναστασία. Δεν έκανε χρήση τελικά της ασυλίας του ως ευρωβουλευτής. Ο Φρέντι Μπελέρης το είχε πει άλλωστε. Επέστρεψε νίκος φυλακές του Φκέρι στις 5 παρά 20 ώρα Ελλάδος, 20 λεπτά πριν λήξει η πενθήμερη άδειά του. Έξω από τις φυλακές τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι και για άλλη μια φορά επανέλαβε ότι αν δεν δικαιωθεί από τα αλβανικά δικαστήρια, θα καταφύγει έστω και τώρα στα αλβανικά δικαστήρια. Να θυμίσουμε ότι περιμένει εκδίκαση του αιτήματός του για να αποφυλακιστεί. Με την έκτηση των 2/3 της ποινής του. Αν δεν γίνει αυτό, αποφυλακίζεται κανονικά στα μέσα Οκτωβρίου. Έξω από τις φυλακές το περίμενε και ο νέος υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας με την αντιπολίτευση, ο Πέτρος Γκιγκουρία. Ο Φρέντι Μπελέρη συζήτησε μαζί του και μάλιστα εξέφρασε δημόσια την πεποίθησή του ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών της 4ης Αυγούστου και ότι κοντά του η Χιμάρα θα είναι μια ευρωπαϊκή πόλη, θα είναι ασφαλής και θα ζήσει καλύτερες ημέρες. Αναστασία Αργυριάδου, τήρησε αυτό που είχε πει το καθεστώς Ράμα ο Μπελέρης, 5 μέρες άδεια δηλαδή και να επιστρέψει. Πάμε να δούμε τι είπε μπαίνοντας στις φυλακές. Δεν θα κάνω χρήση της βουλευτικής μας ασυλίας και ήρθα σήμερα εδώ στις φυλακές να παρουσιαστώ σεβόμενος στη δικαιοσύνη. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι οι σκέψεις μου. Αν δεν δικαιωθώ από τα αλβανικά δικαστήρια ασφαλώς και θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια μάχη που πλησιάζει προς το τέλος της.